Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο υλοποιείται και αφορά την συμμόρφωση ανήλικων παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Πρωτοποριακό πρόγραμμα του ΤΕΙ Κρήτης βάζει σταθερά νέα ανήλικους παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ειδικά σε μία περίοδο που τα τροχαία συμβάντα αποτελούν ένα φαινόμενο που προβληματίζει και ανησυχεί. Το προφίλ των ανηλίκων που οδηγούν χωρίς να τηρούν τον ΚΟΚ βάζει στο επίκεντρο έρευνα στο ΤΕΙ Κρήτης, με τους ανηλίκους να κάθονται σταθερά νέα παρακολουθώντας μαθήματα ζωής. Ένα μέτρο συμμόρφωσης αναγκαίο σύμφωνα με φορείς, πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς. Οδήγησης. Ένα πρόγραμμα 3,5 ώρων που βασικό στόχο θα έχει να κατανοήσουν οι ανήλικοι τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από κάθε απερισκεψία στο δρόμο. Η εκπομπή Direct αναλύει τις λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας του ΤΕΙ Κρήτης, ένα πρόγραμμα κατόπιν εισήγησης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου. Στο πλατό της εκπομπής, η επίκουρη καθηγήτρια του ΤΕΙ Κρήτης και διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, Μαρία Παπαδακάκη, και ο Λευτέρης Μιχελάκης, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Κύριε Παπαδακάκη, κύριε Μιχελάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Κρήτη TV. Κύριε Παπαδακάκη, έχουμε να κάνουμε με ένα μέτρο αναμόρφωσης ανήλικων παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ένα πρόγραμμα γενικότερα το οποίο υλοποιείται. Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα έχει έρθει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σας στο προσκήνιο. Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το μέτρο αυτό είναι ένα μέτρο αναμόρφωση, ένα μέτρο που έρχεται να λειτουργήσει προληπτικά και όχι κατασταλτικά, καθώς ο νομοθέτης αναγνωρίζει ότι ο έφηβος δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς την πράξη και το σφάλμα στο οποίο έχει υποπέσει και στην ουσία έρχεται με αυτό το προληπτικό μέτρο παρέμβασης να προλάβει μια επανάληψη της παράβασης. Για να καταλάβουν τηλεθεατές. Ένας ο οποίος ανήλικος παρανομεί στον δρόμο, παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είτε γιατί οδηγά χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς δίπλωμα, είτε γιατί υπερβαίνει τα όρια ταχύτητας, είναι ήδη βέβαια παραβάτης, διότι δεν πρέπει να πιάνει τιμόνι στα χέρια του. Ποιος σας τον φέρνει εσάς στο ΤΕΙ, για να γίνω έτσι κατανοητός? Κοιτάξτε, με δικαστική απόφαση έρχεται στο εργαστήριο να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα περίπου 3,5 ώρων. Αναλαμβάνει την ευθύνη βέβαια η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων για την παρουσία του εκεί. Ωστόσο αυτό δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, έχει χαρακτήρα προληπτικό. Οι έφηβοι έρχονται εκεί μόνοι τους να εκτελέσουν τη δικαστική απόφαση που έχουν στα χέρια τους. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μία ανωτελεία. Κύριε Μιχελάκη, είναι προς την σωστή κατεύθυνση η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΤΕΙ Κρήτης? Ασφαλώς είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Εμείς να πούμε ότι ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε επισημάνει προς το Υπουργείο, προς όλα τα Υπουργεία και ιδιαίτερα στο Μεταφορών και στο Παιδείας, ότι θα πρέπει να λαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να μην φτάνουμε μόνο στην τιμωρία, αλλά να υπάρχει και ένας τρόπος ενημέρωσης, όχι μόνο, αλλά και εκπαίδευσης των χρηστών των δρόμων. Και αναμόρφωσης. Και αναμόρφωση εξυπακούεται για το ότι συμβαίνει στον δρόμο. Άρα, επομένως, το γεγονός ότι σήμερα λαμβάνει ένα ΤΕΙ που γίνεται πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Είναι σε πάρα πολύ καλή και θετική κατεύθυνση. Να πούμε εδώ πέρα ότι το τμήμα του ΤΕΙ μαζί με άλλα ιδρύματα όπως και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας για να μπορούν να παρέχουν τέτοια εκπαίδευση και στα σχολεία και παρέμβαση στα σχολεία. Δηλαδή, να το επισημάνουμε εδώ, δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας σε οποιαδήποτε τάξη να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Είναι συγκεκριμένο και το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει κάποιους. Ωραία. Κύριε Παπαδακάκη, μας έδωσε την καλύτερη πάσα ο κύριος Μιχελάκης. Ποιοι επομίζονται το βάρος της αναμόρφωσης των συγκεκριμένων ατόμων? Κοιτάξτε, αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου και συγκεκριμένα του κυρίου Γαλίνα, ο οποίος προχώρησε σε μια συνεργασία με το ΤΕΙ και το εργαστήριό μας, καθώς αξιολόγησε θετικά την μεγάλη τεχνογνωσία που διαθέτει το εργαστήριο σε θέματα αλλαγής της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην οδήγηση.
Απευθύνθηκε, και αυτό είναι το καινοτόμο σε αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα, απευθύνθηκε για πρώτη φορά η εισαγγελία σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα που διαθέτει την τεχνογνωσία, προκειμένου και μάλιστα σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο έχει σχολές μέσα κοινωνικών επιστημών, που είναι οι πλέον αρμόδιες να δουλέψουν με τον άνθρωπο και την αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Να μας πείτε λίγο συγκεκριμένα, παρακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο μάθημα οι ανήλικοι που δίνουν το παρόν? Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα αποτελούμενη από κλινικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς γιατρουγούς, κοινωνικούς ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες που συμβάλλουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες στο να αναγνωρίσουν οι έφηβοι τις αδυναμίες τους κατά τη λήψη κυρίως απόφασης. Προσπαθούμε λοιπόν να παρέμβουμε σε επίπεδο λήψης απόφασης του εφήβου. Βλέπουμε ότι πολλές φορές ήδη γνωρίζουν να χειρίζονται ένα όχημα τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Ωστόσο, οι στάσεις και τα στερεότυπα που κουβαλούν αυτά τα παιδιά και οι μύθοι φαίνονται να λειτουργούν επικίνδυνα κατά τη διάρκεια της λήψης απόφασης στο δρόμο. Στερεότυπα λοιπόν και μύθοι. Κύριε Μιχελάκη, για να περάσω σε εσάς. Φαντάζομαι έχετε έρθει σε επαφή με άτομα που ξέρουν ήδη να οδηγούν και έχουν πιάσει τη μόνη στα χέρια τους. Πόσο καταστροφικό είναι για όλους μας, πόσο καταστροφική είναι αυτή η νοοτροπία για όλους μας? Κοιτάξτε, το να ξέρεις να χειρίζεσαι το όχημα δεν είναι καταστροφικό, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι καταστροφικό. Σημαίνει ότι έχεις κάτσει? Όχι, όχι. Και έχεις πιάσει τη μόνη, έτσι δεν είναι? Να σας πω, ναι. Χωρίς έναν εκπαιδευτή δίπλα. Ναι, αλλά ο χειρισμός του αυτοκινήτου, προσέξτε, ο χειρισμός του οχήματος γενικότερα, δεν είναι δύσκολος όποιος για τον δώσει. Είτε ο εκπαιδευτής, είτε εσείς ως άτομο που γνωρίζετε να χειρίζεστε ένα όχημα. Δύσκολο είναι η συμμετοχή σου στο δρόμο. Δύσκολο είναι η συνύπαρξη στο δρόμο των ανθρώπων χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Εδώ ακριβώς μπαίνει και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές λέμε πάμε στο δάσκαλο να σε μάθει να οδηγείς. Όχι. Πάμε στο δάσκαλο για να μάθεις να συνυπάρχεις στον δρόμο μαζί με τους άλλους χρήστες. Συμφωνείτε, κυρία Παπαδακάκη, σε αυτό που λέει ο κ. Μιχελάκης? Συμφωνώ σε έναν βαθμό και θα θέλω εδώ να προσθέσω επίσης ότι είναι δύσκολο για παιδιά που είναι σε νεαρή ηλικία στην εφηβεία να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του οδικού δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι το δίπλωμα και την άδεια οδήγησης την παίρνουν τα παιδιά σε μια συγκεκριμένη ηλικία, όταν πλέον κρίνονται ότι είναι έτοιμοι και όριμοι να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες και να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό λοιπόν οι έφηβοι βρίσκονται σε μια ηλικία υψηλού κινδύνου, καθώς ακόμη δεν έχουν οριμάσει ώστε να μπορούν να λάβουν σωστά την απόφαση όταν αυτή χρειαστεί μέσα στο δρόμο. Και είναι πολύ σημαντικό, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο παιδιά που από πολύ νωρίς βλέπουμε να παίρνουν στα χέρια τους το τιμόνι σε περιοχές αγροτικές, για παράδειγμα, όπου αποτελεί και κάτι που γίνεται συστηματικά πλέον, τα παιδιά να οθούνται στο να μαθαίνουν πολύ νωρίς να οδηγούν τα οχήματα, τα αγροτικά ή και άλλα. Γιατί το επιβάλλει αυτή η νοοτροπία ακριβώς, πολλών περιοχών. Εκεί λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο ένα παιδί να γνωρίζει να χειρίζεται το όχημα χωρίς να έχει εκ των προτέρων εκπαιδευτεί στο να ακολουθεί τους κανόνες και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μην έχει και την οριμότητα ως άνθρωπος να μπορεί να λάβει σωστές αποφάσεις όταν τα χρειαστεί. Οπότε, κύριε Μιχελάκη, έχει μάθει κάποια πράγματα ο ανήλικος, πιθανότατα με ένα λανθασμένο τρόπο. Είναι αυτό που σας είπα, η συνύπαρξη στον δρόμο, και επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, το πώς κυκλοφορούμε στον δρόμο, καταρχάς, ο κάθε άνθρωπος έχει διάφορες ιδιότητες στη ζωή του. Δηλαδή, τη στιγμή που κυκλοφορούμε στον δρόμο, μπορεί να είμαστε οδηγοί αυτοκινήτου, μπορεί να είμαστε ποδηλάτες, μπορεί να είμαστε οδηγοί μοτοσυκλέτας, μπορεί να είμαστε πεζοί. Για όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζει. Εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, αυτό το λέμε δίπλωμα κινητικότητας. Και θέλω να ξεφύγουμε από το στερεότυπο του διπλώματος οδήγησης. Άλλο δίπλωμα οδήγησης και άλλο δίπλωμα κινητικότητας. Να ξέρεις κάθε φορά το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθείς. Η συμπεριφορά μας λοιπόν είναι εκείνη η οποία καθορίζεται από την εκπαίδευση, και εδώ ακριβώς έρχεται σήμερα το ΤΕΗ με αυτό το πρόγραμμα
Και βεβαίως αυτή είναι και η παρένεση από τον εισαγγελέα, ότι να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε. Εσείς είστε και εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου. Σωστά. Με τι τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε και να σταθείτε αρρωγή στην προσπάθεια του ΤΕΙ Κρήτης? Εμείς έχουμε πει κατά επανάληψη ότι μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, σε οποιαδήποτε προγράμματα, αλλά και από μόνοι μας έχουμε εκπονήσει προγράμματα που μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή των υποψηφίων οδηγών, ανήλικων και ενήλικων, γιατί να δούμε το εξής. Σήμερα τους στέλνουν τους ανήλικους. Αλλά μήπως θα έπρεπε να έρθουν και οι ενήλικες παραβάτες σε ένα τέτοιο πρόγραμμα? Και λέμε ότι τι έχουμε να κάνουμε? Μόνο το χειρισμό? Όχι. Έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Πώς δηλαδή, παράδειγμα, μπορείς να συνυπάρξεις στον δρόμο εσύ ως άτομο αμαία? Είναι ένα ζήτημα. Πώς θα συμπεριφερθούμε στα άτομα αμαία? Πώς θα συμπεριφερθούμε πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο? Γιατί θα πρέπει να τα πάμε με το αυτοκίνητο? Είναι θέματα και ενότητες που διδάσκουμε βεβαίως εμείς καθημερινά ως εκπαιδευτές οδήγησης στα γραφεία μας, στις σχολές μας, αλλά θα πρέπει να είναι και μέλημα της γενικότερης κοινωνίας για να μπορέσουμε πραγματικά να απαντήσουμε στα τόσα ερωτήματα και στα γιατί που υπάρχουν, γιατί κυκλοφορούμε έτσι. Ναι. Κυρία Παπαδακάκη, ποιο το προφίλ των ανηλίκων που έρχονται σε εσάς προκειμένου να μάθουν από τα λάθη τους? Κοιτάξτε, βασικά χαρακτηριστικά τους είναι το ότι είναι τα περισσότερα στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αγόρια. Και ήταν αναμενόμενο αυτό. Σε μικρές, σε νεαρές ηλικίες που βλέπουμε να ξεκινούν από τα 15-16 έτη, αρκετά από αυτά έχουν και επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα, δηλαδή δεν έρχονται για πρώτη φορά, είναι υπότροποι στην ουσία. Βλέπουμε να προέρχονται και από περιοχές. Ένα στα δύο παιδιά από αυτά που έχουν έρθει σε εμάς, βέβαια, να το τονίσω, δεν εκφράζω αυτή τη στιγμή το προφίλ όλων των παραβατών, αλλά τα παιδιά που έχουν ήδη προσέλθει σε εμάς, φαίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό που ξεπερνά σε ένα μεγάλο ποσοστό, το ένα στα δύο, να προέρχεται από αγροτικές αλλά και από περιοχές όπου έχουν έντονη τουριστική δραστηριότητα. Να υπογραμμίσω εδώ ότι έχουν και τα χαρακτηριστικά της εφηβείας πολύ έντονα. Δηλαδή, μέσα από τις παρεμβάσεις που κάνουμε, βλέπουμε πολύ έντονα την προσπάθειά τους να αναζητήσουν την ευχαρίστηση μέσα από την οδήγηση. Βλέπουμε την ανάγκη τους να αναζητήσουν τον εντυπωσιασμό, να επιδιώκουν τον εντυπωσιασμό του αντίθετου φύλου μέσα από την ταχύτητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε μέσα από την κατάχρηση και την κατανάλωση αλκοόλ να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τους φίλους, τους συνομιλίκους τους. Όπως βλέπουμε επίσης να υιοθετούν και να μιμούνται συνομιλίκους και ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους που έχουν παραβατική συμπεριφορά. Μπορεί να βγει κάποιος κερδισμένος μέσα από αυτή τη διαδικασία, ή θεωρείτε ότι 3,5 ώρες είναι ένα πολύ μικρό χρονικό όριο? Κοιτάξτε, οι ενδείξεις είναι ήδη πολύ καλές. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι καταρρύπτονται μύθοι. Και όσο πιο νωρίς προσπαθήσεις να καταρρύψεις τους μύθους, πιο νωρίς σε ηλικία, στα παιδιά αυτά, τόσο πιο αποτελεσματικός είσαι στην προσπάθειά σου. Ωστόσο, σίγουρα 3 και 3,5 ώρες ποτέ δεν είναι αρκετές. Σε παρεμβάσεις αυτού του τύπου που προσπαθείς να αλλάξεις στάσεις και συμπεριφορές, σίγουρα χρειάζεται όχι μόνο μία διάρκεια, αλλά και μία επαναληψιμότητα σε αυτά που κάνεις. Ακριβώς. Προκειμένου να διατηρήσεις το αποτέλεσμα. Επαναληψιμότητα. Τι να το κάνεις, κύριε Μιχελάκη, να καθίσεις 3,5 ώρες να παρακολουθείς ένα σεμινάριο και να βγεις μετά και να κάνεις αυτά που έκανες πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Σωστά. Αυτές οι προσπάθειες είναι καλές και έχουν αποτέλεσμα ότι υπάρχει μια διάρκεια σε αυτά τα πράγματα. Αν το κάνουμε μία φορά και 3,5 ώρες είναι μόνο για να το κάνουμε. Άρα, επομένως, πρέπει να καταστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτό το πρόγραμμα και σε αυτή τη δράση και τους γονείς, ιδιαίτερα των ανηλίκων. Νομίζω, κύριε Παπαδάκη, το ξέρει πολύ καλύτερα από τη θέση της. Αν δεν βάλουμε τους γονείς στο παιχνίδι, πολύ λίγα θα δώσουμε στα παιδιά. Βεβαίως τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν. Αλλά άλλο είναι να έχεις μαζί και το γονιό δίπλα ή παράλληλα σε παράλληλους χρόνους, ούτως ώστε η παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να δούμε, γιατί είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και ως κοινωνικό πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με όλες τους τις διαστάσεις. Και βέβαια, σιγά-σιγά, βέβαια, κύριε Παπαδακάκη. Να υπογραμμίσω εδώ ότι ο στόχος είναι να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και να τα ενισχύσουμε ως προσωπικότητες. Πολλές φορές τείνουμε να στοχεύουμε στην αύξηση των γνώσεών τους όσον αφορά στον κώδικα. Αυτό όμως
θα πρέπει να γίνεται συμπληρωματικά. Δηλαδή, χρειάζονται μία συμπληρωματική παρέμβαση τόσο σε επίπεδο αύξησης γνώσεων όσον αφορά τον κώδικα, αλλά και τόσο και παρέμβαση στην αύξηση της αυτοεκτίμησης του παιδιού και της ικανότητάς του να επιλέγει σωστά και να παίρνει όριμες αποφάσεις εκεί που πρέπει. Κάτι που έχει να κάνει με δουλειά, κυρίως με τον άνθρωπο και την προσωπικότητά σωστή του. Σωστή διαμόρφωση της προσωπικότητας. Ακριβώς. Είναι πάρα με πολύ πρότυπα μεγάλο. Τα οποία συμβαδίζουν. Τίνουμε να νομίζουμε μέσα ότι σε λογικά πλαίσια πάντα. Ότι αν αλλάξουμε, αν μάθουμε στο παιδί πώς να οδηγεί, αυτό θα αλλάξει την περιφορά του. Κι όμως χρειάζεται να έχει αυτοπεποίθηση και να μπορεί να πάρει αποφάσεις μόνο του και σωστές αποφάσεις. Κάτι που έχει να κάνει με την προσωπικότητα του παιδιού. Και σιγά-σιγά, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ και με τις πληροφορίες που έχουμε κι εμείς δημοσιογράφοι, η κυκλοφοριακή αγωγή μπαίνει στα σχολεία. Από πέρυσι μπήκε και πρόπερσι, αν θέλετε. Μπαίνει και μπαίνει, θα υπάρξει και μία τόνωση του συγκεκριμένου μέτρου και ενίσχυση το επόμενο διάστημα. Το εξήγησε με το πλε. Να δούμε ότι αυτή η κίνηση να μην είναι ως μια τιμωρητική κίνηση. Δηλαδή, αυτό είπε στην αρχή, κύριε Παπαδακάκη, το ξεκαθάρισε. Το επισημαίνουμε γιατί πολλές φορές λέμε θα σε στείλω στον ψυχολόγο. Ξέρετε, έχουμε θα σε στείλω στον αναμορφωτή, μην περάσει έτσι. Σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουμε να περάσει έτσι. Έρχεται εδώ και μπράβο στην πρωτοβουλία, αν θέλετε, και τι εισαγγελίε εδώ πέρα, ούτως ώστε να βοηθήσει, και εδώ έλεγα προηγουμένως, να βοηθήσει τις οικογένειες στο σύνολό τους. Έτσι, να δούνε ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνοι τους ή και αν το αντιμετωπίσουν χρειάζονται και παραπάνω γνώσεις. Και εδώ ακριβώς έρχεται και το ΤΕΙ και εμείς ως εκπαιδευτές και ιδιαίτερα ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Διοίκησης που πραγματικά έχουμε τη διάθεση και δυνατότητα να το δούμε αυτό σε βάθος χρόνου. Κύριε Παπαδακάκη, το σύνολο των ανήλικων παραβατών έρχεται σε εσάς? Βέβαια, κάθε φορά που υπάρχουν παραβάτες του κώδικα, αποστέλλονται στο εργαστήριο να παρακολουθήσουν το. Συνολικά, μέχρι και σήμερα, από το Δεκέμβρη που ξεκίνησε η δράση, πώς έχουν περάσει από εσάς? Σχεδόν λιγότεροι από 100 αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, μόνο από Ηράκλειο. Είναι από Ηράκλειο. Από Ηράκλειο. Δεν είναι ενδεικτικός ο αριθμός των παραβατών, καθώς έρχονται και μετά από αρκετό καιρό. Δηλαδή, το δικαστήριο γίνεται αρκετό χρόνο αργότερα από την παράβαση. Άρα, δεν μπορεί αυτός ο αριθμός να λειτουργήσει ενδεικτικά, να βγάλουμε συμπεράσματα για τον συνολικό αριθμό. Ακαθυστερεί η έναρξη των μαθημάτων του σεμιναρίου, Βέβαια. Όχι η έναρξη του σεμιναρίου, καθυστερεί η δικαστική απόφαση που θα τους οδηγήσει στην. Έχουμε γι' αυτό το. Μπορεί δηλαδή να μην είναι και ανήλικοι. Τότε, έρχονται κάποιοι που δεν είναι πλέον ανήλικοι. Έχουν πλέον περάσει το όριο των 18. Το όριο των 18. Ακριβώς. Και παρακολουθούν το πρόγραμμα ως ενήλικοι πλέον. Όσα προγράμματα, όσα σεμινάρια, κύριε Μιχελάκη, όσες ημερίδες κι αν έχετε κάνει, νομίζω ότι το φαινόμενο των τροχαίων συμβάντων στους δρόμους τίνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Είναι έτσι και δεν είναι βέβαια μια εκτίμηση δική σας ή δική μου. Αυτή είναι μια εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που λέει ότι παγκόσμια τα τροχαία δυστυχήματα, εγκλήματα όπως τα λέμε, μέχρι το 2030 θα έχουν τριπλασιαστεί, αγγίζοντας τον αριθμό των 1.300.000 νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δική μας η εκτίμηση και μόνο. Αλλά ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και υπάρχουν περιθώρια που μπορούμε να σκύψουμε στο πρόβλημα αυτό, βλέποντας το ως κοινωνικό πρόβλημα και εκεί να παρέμβουμε ακριβώς. Πάντως, για τους εφήβους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τις διεθνείς εκτιμήσεις, φαίνεται ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Άρα, πολύ σωστά στοχεύουμε σε αυτή την ηλικία και ακόμη νωρίτερα, καθώς οι έφηβοι μας κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν από ένα τροχαίο δυστύχημα παρά από οποιαδήποτε άλλη νόσο. Άρα, νομίζω ότι είναι η μάστιγα αυτής της ηλικίας και θα πρέπει να τη δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, κυρία Παπαδακάκη, πώς μπορεί να ενισχυθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή η συγκεκριμένη δράση, με ενίσχυση του προσωπικού, με μια εξειδίκευση πιθανότατα σε πρωτοβουλίες, σε απόψεις, σε τοποθετήσεις μέσα από αυτό το σεμινάριο? Κοιτάξτε, ήδη βελτιώνουμε όσο μπορούμε τη δράση αυτή και το πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με άλλους φορείς και με άλλες παρεμβάσεις που μπορούν να συνυπάρξουν μέσα στη δική μας. Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με την εισαγγελία και προσπαθούμε αυτό το πρόγραμμα να έχει την αποτελεσματικότητα που όλοι επιθυμούμε. Κάνουμε και τις αξιολογήσεις μας, δηλαδή προσπαθούμε να αξιολογούμε και την αποτελεσματικότητά μας. Και φαίνεται ότι στην πορεία θα το βελτιώσουμε και θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Μιχελάκη, θα σταθείτε αρρωγός? Βεβαίως θα σταθούμε αρρωγοί και το έχουμε ήδη πράξει πολλές φορές και με το εργαστήριο
Σε συνεργασία έχουμε πάει πολλές φορές σε διάφορα σχολιά και συζητάμε. Εγώ να επισημάνω από αυτή τη θέση και από το βήμα που μας δίδετε ότι και χαιρετίζουμε καταρχάς την πρωτοβουλία της Αγγελίας, αλλά να γίνονται καλύτερα οι δίκες και πιο γρήγορα. Δηλαδή, είπατε προηγουμένως ότι φτάνει στο εργαστήριο κάποιος που ήταν κάποτε ανήλικος, τώρα είναι ενήλικας. Φανταστείτε ότι χρειαζόμαστε περίπου 6 χρόνια για να τηλεσυδικήσει μία απόφαση. 6 χρόνια. Στο μεταξύ διάστημα έχουν συμβεί τα μύρια τόσα. Και ως την ιδιότητά μου, ως μια άλλη ιδιότητα μάλλον που έχω ως μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, έχουμε επισημάνει ότι αν δεν υπάρξει δικαιοσύνη στον δρόμο, δυστυχώς θα θρυνούμε καθημερινά. Αυτά κλίματα. Τα εμπόδια που βάζει η ίδια η πολιτεία. Αφού λοιπόν πήρε την απόφαση, την πρωτοβουλία η δικαιοσύνη, ας την προχωρήσει και παραπέρα, να έχουμε καλύτερη. Κύριε Παπαδακάκη και κύριε Μιχελάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.